συναδέλφοι, συνάδελφοι, φίλες και φίλοι. Είμαστε οι εκπαιδευτικοί των παιδιών σας που το Γενάρη κάναμε έναν πολύμερο αγώνα ενάντια στο νομοσχέδιο των απολύσεων και συγκρουστήκαμε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΙΝΑΛ και όλα τα κόμματα που διαγωνίζονταν στη Βουλή για το πόσα και ποια κριτήρια απολύσεων θα ψηφίσουν εναντίον μας. Νιώσαμε στο πετσί μας την καταστολή, γιατί τολμήσαμε να ζητήσουμε μόνιμους διορισμούς για να έχουν όλα τα παιδιά από την πρώτη μέρα τους εκπαιδευτικούς τους. Δεν μας πτωούν, δεν μας φοβίζουν. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ως συνέχεια των προηγούμενων Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τα 4 αυτά χρόνια έχει προχωρήσει γοργά όλες τις αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση όπου κυριαρχούν υποχρηματοδότηση, ιδιωτικοποίηση, ευελιξία, αξιολόγηση, αυτονομία, κινητικότητα περιφορά, ελαστικές μορφές εργασίας, δεξιότητες. Έχουν φέρει την κτηριακή υποδομή στο σημείο να πέφτουν σοβάδες στα κεφάλια μας. Προωθούν την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία χωρίς την ανάλογη επιστημονική υποστήριξη. Προωθούν δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή χωρίς χρηματοδότηση, διορισμούς και κτηριακή υποδομή. Θα στηβάξουν δηλαδή και θα στεγάσουν όπως τα νήπια και τα προνήπια στα προκάτω το 2019. Είναι μακρύς ο κατάλογος. Μέσα σε αυτό το σχολείο οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και των βαθμίδων γινόμαστε συνεχώς φιγούρες μυθιστορημάτων. Όταν είμαστε κάθε χρόνο με μια βαλίτσα στο χέρι και πολλές από εμάς και με παιδιά στην αγκαλιά, όταν είμαστε, κοιμόμαστε σε σκηνές, σε παραλίες τουριστικών νησιών ή σε κοιτώνες, φτάνω μας ένα δωμά, γιατί ξεκινάει ή τελειώνει η τουριστική περίοδος, όταν βγάζουμε γάλα με το θύλαστρο στα διαλύματα για να το δώσουμε στο μωρό μας αργότερα, την ώρα που η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΣΠΑ διαφημίζουν υποκριτικά ότι στηρίζουν το μητρικό θυλασμό, όταν βρίσκουμε όλους τους πιθανούς τρόπους να μετακινηθούμε μεταξύ των 4 σχολείων που έχουμε τοποθετηθεί, όταν βάζουμε στη ζυγαριά το παιδί μου ή τη δουλειά μου, όταν κοιτάζουμε συνεχώς το χάρτη για να δούμε τα πιθανά μέρη τοποθέτησης, όταν πρέπει να μετράμε τα μόρια σαν τις δραχμούλες της αποταμίευσης που συντηρεί το όνειρο για ένα κεραμίδι εμπροκειμένο για μια μόνιμη θέση, όταν προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια για να συνδικαλιστούμε, να διεκδικήσουμε δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Τέτοιοι είμαστε οι 30.000 εκπαιδευτικοί που προσλαμβανόμαστε σχεδόν κάθε χρόνο και που δεν αναπληρώνουμε απολύτως κανέναν άλλον πέρα από τον εαυτό μας. Λάστιχο ωραρία, λάστιχο ζωή, οργάνωσου τώρα για την ανατροπή. Λάστιχο ωραρία, λάστιχο ζωή, οργάνωσου τώρα για την ανατροπή. Από 9% του κλάδου το 2008 έχουμε φτάσει πλέον στο 20%, ο ένας στους 5 να είναι αναπληρωτής. Μην ψάχνετε πολύ για τις αιτίες αυτές της αύξησης. Μείωση του κόστους, προσαρμογή του σχολείου στις ανάγκες της αγοράς. Χιλιάδες τα παραδείγματα από όλη τη χώρα που αποδεικνύουν ότι αυτά είναι τα επιτεύγματα της ευρωενωσιακής προσαρμογής και με όχημα βέβαια της σύμβασης του αναπληρωτή. Και αυτά τα επιτεύγματα χτυπάνε όλο τον κλάδο, αλλά και κάθε εργαζόμενο διπλά. Με μειωμένους μισθούς θα πρέπει ο εργάτης να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πάρει το παιδί του χειρότερη παιδεία. Όμως η μόρφωση είναι δικαίωμα και όχι κόστος. Για αυτούς και το κράτος τους είναι εφικτό να δίνουν 4,2 δις κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ για να μακελεύει τους λαούς. Αλλά δεν είναι εφικτό να δώσουν 500 εκατομμύρια για να κάνουν 30.000 διορισμούς. Δεν είναι εφικτό να μας δώσουν τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους συναδέλφους μας, αλλά την ίδια ώρα χαρίζουν δις στο μεγάλο κεφάλαιο από τα ματωμένα πλεονάσματα. Δεν υπάρχει πιο φυσικό αίτημα όλου του κλάδου, όλου του εργαζόμενου λαού για την παιδεία από τη μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συμβασιούχων που οι κυβερνήσεις έχουν βαφτίσει αναπληρωτές. Δεν υπάρχει πιο αυτονόητο το αίτημα από την πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με τους μόνιμους. Είναι δηλητηριώδης η διάκριση μεταξύ εργαζομένων που κάνουν την ίδια δουλειά στον ίδιο χώρο, είτε στη βάση της σύμβασης είτε στη βάση του φύλου. Ειδικά για την ΕΕ εκπαιδευτικό όμως, συναδέλφες και συνάδελφοι, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Από φοιτήτρια ακόμα πρέπει να ξεκινήσει το κυνήγι των προσόντων για να έχει ελπίδες στο νέο σύστημα διορισμού. Μην ξέροντας πού θα βρίσκεται τον επόμενο χρόνο, με την ανασφάλεια της επαπειλούμενης κίνησης, είτε αναβάλει είτε απορρίπτει ακόμα και τη σκέψη να γίνει μητέρα. Και αυτό γιατί η αναρωτική άδεια που δικαιούται, περιλαμβανομένης και μιας επαπειλούμενης κίνησης, είναι όλες και όλες 15 ημέρες. Αν τις ξεπεράσει, απειλείται με άδεια άνευ αποδοχών ή ακόμα
ακόμα και με απόλυση. Πριν προλάβει να αγκαλιάσει, να γνωρίσει το παιδί της, είναι αναγκασμένη στο δίμηνο να επιστρέψει στην τάξη. Πόσο υποκριτική από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι η συζήτηση που έγινε αυτές τις μέρες στη Βουλή για την υπογεννητικότητα. Η δική μας απάντηση σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση είναι να τραβήξουμε όλες και όλοι μαζί τον ανηφορικό δρόμο της αξιοπρέπειας μέσα από το συλλογικό αγώνα. Συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία αναπληρωτών και στα σωματεία μας, ενώ συμπορευόμαστε με την ΟΓΕ και στηρίζουμε τις δράσεις της. Επιστρατεύουμε όλες μας τις δυνάμεις στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που στοχεύει στην ενότητα όλων των εργαζομένων, στη ρήξη και την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Γιατί αυτό το κίνημα βάζει τις ανάγκες στον πόη των ανθρώπων της δουλειάς και όχι μια σκούφτα παρασίτων που ξεζουμίζουν εμάς και τα παιδιά μας. Συμπορευόμαστε με τα 150 σωματεία του Δημοσίου και συμμετέχουμε στη νέα μεγάλη κινητοποίηση στις 14 Τρίτου στις 12.30 στην πλατεία Κλαθμόνος για άρση κάθε συνταγματικής απαγόρευσης και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων του Δημοσίου. Συμμετέχουμε στην παράσταση διαμαρτυρίας την 5η 28 Μάρτη στις 2 το μεσημέρι και συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας. Το προηγούμενο διάστημα οι αναπληρωτές βγήκαμε στο προσκήνιο. Οργανώσαμε την πάλη μας και ορθώσαμε το ανάστημά μας. Ορθώσαμε το ανάστημά μας κόντρα σε ένα νομοσχέδιο που μας θέλει κανίβαλους. Να τρωγόμαστε μεταξύ μας για μια θέση στον ήλιο. Να πληρώνουμε αδρά για να μαζεύουμε προσόντα και χαρτιά μέχρι τα βαθιά μας γεράματα για να ανακατεβαίνουμε στους πίνακες, πρακτικά να μπαινοβγαίνουμε στην ανεργία και την εργασία. Από αυτό τον αγώνα μόνο θετική είναι η αποτίμηση, συνάδελφοι. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να επαναχωρήσει και με τροπολογία αναγνώρισε μια κουτσουρεμένη και με προϋποθέσεις άδεια μητρότητας. Αν οι μέχρι τώρα αγώνες μας δυσκόλεψαν την κυβέρνηση, κουρέλιαξαν τις διακηρύξεις για τους υποτιθέμενους διορισμούς που είναι απολύσεις και την οδήγησαν σε μια έστω μικρή αναδίπλωση, το συμπέρασμα είναι ότι η συλλογική μας πάλι έχει αποτελέσματα και ότι δεν δοκιμάσαμε όλοι μας τη δύναμη. Ότι έχουμε πολλές εφεδρίες να βάλουμε στη μάχη και οι αναπληρώτρες είμαστε μια από αυτές. Αυτήν εδώ τη μέρα, σε αυτήν εδώ τη συγκυρία, από αυτό εδώ το βήμα, στην Αθήνα, δίνουμε όρκο στις εργάτριες ταραφτάδικα της Νέας Υόρκης του 1857 ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να έχουμε εμείς και τα παιδιά μας μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας και τις μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας. Ούτε βήμα πίσω από αυτό. Γιατί η ρίζα της γυναικείας ανισοτιμίας είναι ταξική και εμείς θα τη σπάσουμε τούτου την κακιά τη ρίζα. Ευχαριστώ.